εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα. Των ψυχών το ευχαριστώ. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ακολουθών εμή ούμη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Από το Ευαγγέλιο του Φωτός σχεδόν πάντοτε οι πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Από το ξεκίνημά μας να μαρτυρούν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να πέσει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν, μας περιβάλλει τις ψυχές μας, το Χριστού μας το φως, ας τις δύσει με τα όπλα Του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμε ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Τα όπλα του φωτός είναι η αλήθεια του Ευαγγελικού Λόγου. Τα όπλα του φωτός είναι τα μηνύματα που στέλνει ο ουρανός. Το φως βρίσκεται εκεί πάντοτε, μεσούσης της ημέρας, στη θέση του. Εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας, αδελφοί μου. Εμείς και την κόλασή μας, από αυτήν εδώ τη ζωή, όταν αρνούμαστε να ανοίξουμε τα μάτια μας και πεισματικά τα σφαλίζουμε. Η ελπίδα υπάρχει. Η ελπίδα, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ή ο Θεός υπέρ ημών τις καθημών αναρωτιέται. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να μας απομακρύνει. Να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας όμως εκείνο που συνιστά ο Ιερός Ψαλμωδός, αυτές οι συνταγές της αθάνατης ψυχής μέσα στο Άγιο και Ιερό Ψαλτήριο, το προσευχητάρι των Αγίων, των Δικαίων και των Θλιμμένων. Αγαθών πεπιθένε επί Κύριον, ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριον, ή ελπίζειν επάρχουση. Να γιατί
υπάρχει ελπίδα να πότε μπορούμε να λέμε πως υπάρχει η ελπίδα. Στέλνουμε την αγάπη μας στους προμάχους, στους μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, στους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας. Αυτοί που πολλές φορές δεν μπορούν ούτε βήμα να κάνουν, που ο πόνος τους καθυλώνει, έχουν τις ψυχές τους πανελεύθερες όμως. Με τη βοήθεια του Θεού τερακίζουν συνεχώς σε λιμάνια παραδείσου, εκεί που έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Περνούν και από εδώ στο ξεκίνημα, μας δίνουν υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη, και τους ευχαριστούμε τόσο γι' αυτό και την προσευχητική τους ενίσχυση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοί, οι ταπεινοί, οι σοφοί κατά Θεόν, που δεν χρειάστηκε ποτέ τους να διαβάσουν ατέλειωτες σελίδες και να ακούσουν άπειρες ομιλίες για να γραφτεί μέσα στο κέντρο της καρδιάς τους με πύρινα γράμματα η λέξη Ιησούς. Τους έφτανε γι' αυτό μονάχα μια αναμένη φλόγα καντιλιού. soteriaψυχής.blogspot.com, ηλεκτρονική διεύθυνση αυτή σας παραπέμπει στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, όπου θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας του εξωτερικού. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς που διακονούν σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς άμβονες και προσπαθούν και μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα μας και όπου γης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συνεργάτες της εκπομπής μας, στους ανθρώπους που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι σε αυτό το ιστολόγιο, όπως ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες στο YouTube πάρα πολλές εκπομπές με εξόχως συγκινητικό τρόπο και τη δύναμη της εικόνας. Προσδόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών όλες αυτές οι παράμετροι με τη βοήθεια των αδελφών συνεργατών της εκπομπής μας εδώ και πολλά χρόνια. Πληροφορίες θα βρείτε στο ιστολόγιο μας και για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας. Από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι, ο πρόμαχος Ορθοδοξίας, η Χριστιανική Ορθοδοξία, η Ιεραποστολική Συναλληλία, αυτό το σωματείο, να το πούμε πιο συντομευμένα, διακονεί στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χριστομίμητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, Χρισταγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο, αν όχι ανώτερο, πολλές φορές της ηλικής ακόμα. Και τούτο γιατί όπως το σώμα γυρεύει να τραφεί, έτσι και η αθάνατη ψυχή μας συνεχώς αναζητά πνευματική τροφή για να κρατηθεί αληθινά ζωντανή, για να είναι ενεργοποιημένες οι πνευματικές αισθήσεις, τα πνευματικά αισθητήριά μας. Αυτά που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου λοιπόν διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη, καθώς με αυτόν τον πνευματικό ανταποδοτικό τρόπο εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν, καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών νικητηρίων κανόνων του Χριστού μας, των Αγίων του και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, έως σήμερα πάνω από 1.000.000 βιβλαριδίων των χαιρετισμών της
Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Γι' αυτό μιλάμε συχνά για αυτήν την θεοβλόγητη πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε να επισκέπτεστε και τον διαδικτυακό τόπο του Προμάχου Ορθοδοξίας, όπου θα ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να ενισχύετε το έργο αυτής της ιεραποστολικής χριστιανικής ορθόδοξης συναλληλίας και έτσι να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές σε αυτό το αμπελάκι, το τόσο ευλογημένο. Των ψυχών το ευχαριστώ. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής και ήδη το μυαλό των περισσότερων έχει πάει σε αυτές τις μέρες τις τόσο σπουδαίες όπως όλες άλλωστε στον ενιαυτό της Μάνας Εκκλησίας και της λειτουργικής της ζωής, ο οποίος ποτέ δεν θα μπει σε αναστολή, γιατί δεν μπορεί απλά να μπει σε αναστολή το θεοποιητικό και ζωοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων, η καρδιά της καρδιάς της πίστης μας. Έρχεται ψυχοσάββατο και οι ψυχές από εμάς περιμένουν. Και αυτό που περιμένουν περισσότερο είναι το να τις μνημονεύσει ο ιερέας στην Αγία Πρόθεση. Να ξεπληθούν οι ψυχές στο αίμα, το πανάχραντο αίμα του Χριστού μας. Περιμένουν από εμάς οι ψυχές, τις αγαπάμε, τις ψυχούλες που έφυγαν. Τις συγχωρούμε, γιατί πλέον μόνο εμείς μπορούμε να τις βοηθήσουμε, αδελφοί μου. Όποιος μνήσει κακή για κεκοιμημένους μοιάζει ανέστητος πνευματικά, όπως μας έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος σε προηγούμενες εκπομπές. Μοιάζει λιθώδης, πορωμένος όποιος μνήσει κακή για κεκοιμημένους, ανικτήρμων. Εκεί που είσαι ήμουνα, λέει ο σοφός λαός μας, που ποτέ δεν ξεχνά τις ψυχές των πεθαμένων του. Έτσι συνηθίζει ο λαός μας να τους αποκαλεί. Των κεκοιμημένων αδελφών μας. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα έχουν μια ξεχωριστή σπουδαιότητα. Το μέγιστο κληροδότημα των Αγίων Πατέρων και των ευλαβών προγόνων μας. Η μυστηριακή μας ζωή και η προσευχή για τις ψυχές. Για τις ζωντανές ψυχές, τις αιώνιες, τα μνημόσυνα, τα κόλυβα, ο σπόρος που σαπίζει μαθανθήσει την Ανάσταση. Έρχεται ψυχοσάββατο. Καρτερούν οι ψυχές ξανά την βοήθειά μας και κάθε στιγμή την περιμένουν. Δεν σταματάει ποτέ η προσευχή για τις ψυχές. Προσμένουν την όνειση και τον αναπαμό και εμείς προσμένουμε εκείνο το συγκλονιστικό ευχαριστώ τους. Των ψυχών το ευχαριστώ. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα θυμηθούμε ψυχές μέσα από γραφτά μας παλιότερα αλλά και νέα, που προέκυψαν με τη χάρη του Θεού, όπως το κείμενο που έδωσε τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή. Των ψυχών το ευχαριστώ. Και μια αγαπημένη συνοδοιπόρος αυτής της εκπομπής θα έρθει να μας συναντήσει. Σαν έρχεται κάθε ψυχοσάββατο, η κυρά Μιχαήλα τους θυμάται όλους.
Κανέναν δεν ξεχνά από εκείνους που έφυγαν πρώτοι. Όχι πως και τις υπόλοιπες μέρες σταματά να μνημονεύει. Ιδίως κάθε σουρούπομα στου θυμιάματος τα συναπαντήματα και στου καντιλιού το ηλαρό το δοξολόγημα. Εκεί θα θυμηθεί στο μετά των Αγίων όσες περισσότερες ψυχές μπορεί, με πρώτες εκείνες των γονιών της και των αδελφών της, όσων από τα 12 αδέλφια της έχουν ήδη ταξιδέψει. Έρχονται τούτον οι μορφές και στέκονται δίπλα της να της πούν το ευχαριστώ. Ξέρει πλέον καλά πως και μόνο μια φευγαλαία έστω θύμησή τους και ένας αναστεναγμός πηγαίνει και τους συναντά όλους στον τόπο που βρίσκονται και προγεύονται πριν την κατάταξή τους στην αιώνια, την αμετάκλητη. Τον πατέρα της, τον Παναγιώτη, τον Ευλαβή, που ξυπνούσε μέσα στο μεσόνυχτο με ό,τι καιρό κι αν είχε, να πάει ως την Παναγιά των Ισοδίων που ήταν επίτροπος, να μετανάψει το καντήλι της, μήπως και σβήσει. Πώς θα θυμάται πάντα τα λόγια του. Όλα γύρω από ένα καντήλι και μια ακίμητη προσευχή. Η αλήθεια και η αρετή, έλεγε, πλέουν πάντοτε όπως το λάδι στο νερό. Θα έρθει σίγουρα κάποτε η ώρα, έστω και αργά, που και τα δυο θα βγουν στην επιφάνεια. Με αυτό το λαδάκι του φιλεύσπλαχνου και πανικτήρμονος πατρός γιάτρευαν κάθε πληγή σώματος και ψυχής αυτή η διδαχτή του. Και πήρε την ευχή του η Μιχαήλα και συνέχισε με πίστη αδίσταχτη τον δρόμο τους. Πάρε ευχή γονιού και στο βουνό ανέβα, συνηθίζει να λέει. Σαν ξημερώνει ψυχοσάββατο, ψάχνει χώματα έφορα για να σπείρει πάνω τους δύο ιστορίες αληθινές. Της μνήμης της ψυχόφιλους σπόρους να βλαστήσει προσευχή για λησμονημένες ψυχούλες που από εμάς περιμένουν. Ήμουν ανιόπαντρη. Ιούνιος με πολύ ζέστη θυμάμαι. Μάιο τότε είχε η λαμπρή. Καθόμασταν ένα πρωί Παρασκευής, παραμονή των ψυχών στην Πεντηκοστή, με τη μάνα μου τη Μαρία και την αδελφή μου την Ποθητή, και τιμάζαμε τα κόλυβα και το πρόσφορο. Πιάσε Μιχαήλα μου, χωρίς άργητα, χαρτί και το μολύβι, να γράψουμε τα ονόματα για τον παπά, να μνημονέψει, μου είπε η μάνα. Φτιάξε απάνω-απάνω έναν σταυρό και αρχήν. Ιωάννου, 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 Ιωάννου. Βρε μάνα να σε ρωτήσω κάτι, την διέκοψα. Πού θα γνωρίζουν οι πεθαμένοι ποιον Ιωάννη από τους πέντε μνημολογάει ο παπάς μας? Μήπως να βάζουμε δίπλα και το παρανόμι του, να καταλαβαίνουν? Ξέρει, παιδί μου, ο Θεός, ξέρει, της αποκρίθηκε εκείνη με ήρεμη φωνή, μην αμαρτάς. Κατέβασε το κεφάλι και δεν γύρεψε πιο πιστική απάντηση η Μιχαήλα. Το ίδιο βράδυ όμως έστειλε και ο ουρανός το μήνυμά του. Σαν είδε ένα τόσο ζωντανό όνειρο που δεν ξεθόριασε ποτέ, παρόλο που έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Βρισκόταν στο νησί της, στην Ηρακλιά, την Ηρακλίτσα της την λατρεμένη, στον Άγιο Αθανάσιο, εκεί που είχαν τα χωράφια τους. Το ένα ήταν γεμάτο από φίδες και σκηνάρια. Στην πλαγιά από πάνω, ανάμεσα στα πολλά δέντρα, ξεπρόβαλαν πολλοί στρατιώτες με τις στολές τους. Στρατιώτες του Χριστού, έτσι μου φάνηκαν. Σε ένα σπηλιαράκι ξέβγαινε φως πολύ από το στόμιο του. Στεκόταν εκεί ο αδελφός μου ο Γιάννης, που είχε κοιμηθεί νέος, 33 ετών. Με κοίταξε και μου είπε «Σε ευχαριστώ για το ψωμί που μου έστειλες.
Μου είπε ο πεθερός ότι και εκείνος περιμένει να του στείλεις. Τον ξέχασες. Κι όντως, δεν τον είχε γράψει τότε σε εκείνο το ψυχοχάρτη. Το διηγήθηκε στη μάνα της, ζητώντας της με δάκρυα συγγνώμη για το ολιγοπιστό της, και εκείνη παρηγόρησε την τόσο ευαίσθητη ψυχή της, εξιστορώντας κάτι που συντάραξε την κόρη της ακόμα περισσότερο. «Παιδί μου, δεν πάνε πολλά χρόνια που η κυρά Ευδοκία από την χώρα είχε πάει στο κημητήρι με την θυγατέρα της, την Άννα, να κάνουν έπειτα από χρόνια που είχαν περάσει την ανακομιδή της μάνας της, της Μακαρίτης σας. Στεκόταν λοιπόν δίπλα στον τάφο της γιαγιάς της, της συνονόματης η μικρή, και παρακολουθούσε την κυρά Ευδοκία μόλις τέλεψε ο παπάς στο τρισάγιο, πως έβγαζε με προσοχή τα κόκαλα της μανούλας της και με σεβασμό ένα-ένα τα ξέπλαινε πρώτα με νερό, να φύγει το χώμα και ύστερα με κρασί μαύρο, προτού τα κουμπίσει πάνω στο λευκό σεντόνι. Για μια στιγμή σαν έγειρε το βλέμμα της στη μικρή της θυγατέρα, της λέει «Άννα μου, φύγε από εκεί που πατάς, παιδί μου, είναι μνήμα. Είναι τόσο παλιό που δεν φαίνεται με τα χόρτα και τα λουλούδια, αλλά αχνοθυμάμαι από πολύ μικρή που ήμουν πως είχε σταυρό εκεί. Τώρα ξεχάστηκε φαίνεται αυτός που είναι μέσα, αλλά είναι αμαρτία για την ψυχούλα. Μακάρι να ξέραμε ποιος είναι, να τον μνημονεύουμε κιόλας». «Συγγνώμη, μαμά», μίλησε η μικρή και απομακρύνθηκε από εκεί που πατούσε και είπε «Όποιος και να είναι όμως, ο Θεός να τον συγχωρέσει». Το ίδιο βράδυ, παιδί μου, το ίδιο βράδυ είδε το ανιό στον ύπνο της μια γυναίκα. «Σε ευχαριστώ, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Περίμενα τόσα χρόνια να βρεθεί άνθρωπος να συγχωρέσει και για την δική μου ψυχή». Έτσι της είπε. «Πόσο αναπαύτηκα, παιδί μου. Σε ευχαριστώ». Σαν έρχεται κάθε ψυχοσάββατο η κυρά Μιχαήλα από τις μικρές Κυκλάδες, θυμάται και εκείνη την ορφανή ψυχούλα στο ξεχασμένο μνημούρι. Λίγα σπηριά σιτάρι, ένα πρόσφορο και ένα Θεός χωρέστον. Αυτά περιμένουν οι ψυχές. Θα έρθει η ώρα που κι εμείς μόνο αυτά θα λαχταράμε και τίποτε άλλο. «Διαβατάρικα πουλιά είμαστε», λέει συνέχεια των μικρών Κυκλάδων αυτή η διαλεχτή ύπαρξη. «Έρχονται και φεύγουν, ας το σκεφτούμε. Μόνο ψυχές να συγχωρούμε. Κάποτε κι εμείς ανάπαυση να βρούμε». Το κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, που έδωσε και τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή των ψυχών, το ευχαριστώ. Από καρδιάς ευχαριστούμε και εμείς την συνοδοιπόρο μας και λαϊκή ποιήτρια εκεί στη Μάρπισσα της Πάρου, την κυρά Μιχαήλα από την Ηρακλιά, την Μελανίτου, για τις αγιασμένες της αληθινές θύμησες που τόσο συχνά μοιράζεται με όλους μας. Λένε οι πατέρες ποτέ να μην δίνουμε σημασία στα όνειρα, και φυσικά έτσι πρέπει να ενεργούμε διευχόν τους. Ένα όνειρο όμως που δεν θα σε οδηγήσει στην υπερηφάνεια ή στην παράβαση του θεϊκού νόμου ή στην δυσιδαιμονία, παρά μόνο στην προσευχή υπέρ των και κοιμημένων και στην πνευματική ελεημοσύνη, με την ευλογία πάντοτε του πνευματικού μας, τον οποίο όλα πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα όνειρα τα ζωντανά που οδηγούν σε δάκρυα εκτιρμοσύνης και ελέους, λοιπόν, και σε κόμπους δεήσιους για ανάπαυση και σωτηρία, θα ρούμε πως μπορούν να μας δείχνουν αυτό τον δρόμο για τη βοήθεια των ψυχών που από εμάς μόνο περιμένουν.
Κάποια σαρακοστή παραμονή Σαββάτου Αγίου Θεοδόρου με το θαύμα των κολύβων στο μεσόνυχτο την ώρα που τέλευε τον κανόνα της σε δωμάτιο του σπιτιού της. Η μακαριστή Χριστοκήρυκας Αθηνά Σιδέρη να έχουμε την ευχή της και του Αγίου Πορφυρίου μαζί βρίσκονται και δέονται. Άκουσε μια αντρική φωνή στο μεσόνυχτο η κυρία Αθηνά, η μακαριστή να την καλεί. Χωρίς να ταραχτεί ρώτησε ποιος είναι. Και εκείνος της απάντησε «Είμαι ο Παναγιώτης, κάποιος γνωστός γιατρός της μακαριστής, κυρίας Αθηνάς. Σας παρακαλώ, είμαι πολύ άσχημα, παραθέστε τράπεζα και για μένα αλλά και για άλλους. Εγώ είμαι κάπως καλύτερα από εκείνους και μπορώ να σας μιλώ». Και ξεκίνησε να υπαγορεύει ονόματα. Και η μακαριστή κυρία Αθηνά γέμισε μια μεγάλη κόλλα αναφοράς. Αμέσως έπειτα πήγε και ετοίμασε το στάρι της. Το πρωί το πήγε στους πατέρες μαζί με τα ονόματα. Εκείνοι ολοπρόθυμοι τέλεσαν και για αυτούς μνημόσυνο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Παναγιώτης υποστατικός, μόνο εκείνη τον έβλεπε, της παρουσιάστηκε για να την ευχαριστήσει. Τι λέτε όμως να το ακούσουμε από την ίδια την κυρία Αθηνά. Να το εξιστορεί. Η μέρα της οδόπου πηγής. Σηκώθηκα πρωί να πάω στην εκκλησία. Στο προάβλιο βλέπω έναν άνθρωπο, αλλά πολύ νοικοκύρη άνθρωπο. Με το κοστούμι του εξέφραζε την εικόνα του Θεού σε όλο του το μεγαλείο, με την ευπρέπεια, με την... γιατί δεν είναι... δεν σχολιάζω αυτό το ντύσιμο τότε τη στιγμή, αλλά σε ενέπνεε αυτή η παρουσία να σταθείς να του πεις με δύο μπαστονάκια, να του πεις «Θέλετε να σας βοηθήσω να ανεβείτε τα σκαλιά?» Έτσι λοιπόν τον πλησίασα, του είπα «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη», μου λέει. «Θέλετε», λέω, «να σας βοηθήσω να ανεβείτε τα σκαλιά?» Και μου λέει «Όχι, Αθηνά». Από την απέναντι πλευρά του προαυλίου της εκκλησίας έρχονταν πολύ γνωστοί μου άνθρωποι, φιλενάδες μου με τους σύζυγους τους. Εγώ μιλούσα με τον ανάπηρο κύριο. Εκείνοι μου λέει, είπαν «Χριστός Ανέστη», αλλά εγώ δεν μπορούσα να διακόψω τον, αυτόν τον χαρμόσυνο διάλογο και δεν παραχωρούσε ο Θεός ούτε τα μάτια μου να σηκώσω να τους δω. Και περνούσα. Και κατά καιρούς έλεγα «Μα πώς δεν μιλάνε, πώς δεν έρχονται». Εγώ δεν τους άκουγα που μου λέγανε «Χριστός Ανέστη», αλλά λέω «Πώς δεν έρχονται να με βοηθήσουν να το βάλουμε στο ναό». Μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πολύ φιλέσπλευνοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν του λέω «Μου ξέρετε το όνομα?» Μου λέει «Σε ξέρω». Λέω «Ελάτε να σας βοηθήσω να μπούμε στο ναό». «Όχι, Αθηνά. Τα μνημόσυνα που μας έκανες με φέραν εδώ. Του χρόνου θα είμαι μέσα, Αθηνά. Εκεί δεν θα σε δω. Αλλά ήρθα να σου πω ότι είμαι ο Παναγιώτης». Του ξαναλέω ο Χριστός Ανέστη, μου λέει «Ακούω και από εδώ». Και ακούνε κι όλοι «Συνέχισε, μη σταματήσεις». «Να ξέρεις», λέω, «δώσε μου μια εικόνα, επιτρέπετε?»
μου λέει, εγώ καθόμουν, πώς να σου πω, πήγε να μου πει μία εικόνα κατά κόσμο, βέβαια, ας πούμε σε χαλάσματα, αραθιασμένα, σε μία καρέκλα που δεν είχε ψαρδί, έτσι. Υπερβολές είναι αυτά που σας λέω, αλλά είναι αλήθειες. Αυτά έχουν περάσει κατά το πετραχύλι, αδελφιά μου. Είμαι επιφυλακτική, να σας τα πω. Αλλά σήμερα ο γέροντας σας τα λέει, δεν τα λέω. Ο γέροντας είναι, γι' αυτό πού να το θυμάμαι κι εγώ. Η συνέχεια. Βγήκαμε, πήγαμε στην περιφορά. Με πλησιάζουν οι φιλενάδες μου, μου λένε καλά, μου λέει, έχεις μια μύτη, όσοι εκεί με πειράζανε. Σου είπαμε Χριστός Ανέστη, δεν μας καταδέχτηκες να μας πεις. Λέω, μου είπατε, ρε παιδιά, δεν σας άκουσα, συγγνώμη, γιατί μιλούσα, λέω, με τον ανάπηρο. Ποιον ανάπηρο, μου λέει. Λέω, μιλούσα με έναν κύριο ανάπηρο που είχε δύο μπαστούνάκια, που ήταν με το κουστούμι του, ευπρεπισμένος. Καλά, μου λέει. Δεν είμαστε καλά. Δεν τον είχε δει κανένας. Αυτή είναι η χάρη στο Θεό. Δεν είχε μαγκαπημένα. Παρέθεσε τράπεζα η μακαριστή κυρία Αθηνά για τον Παναγιώτη και για άλλους πολλούς. Μια μεγάλη κόλλα αναφοράς γέμισε με ονόματα. Και εκείνη την ημέρα της ζωοδόχου πηγής ο Παναγιώτης υποστατικός της παρουσιάστηκε για να την ευχαριστήσει. Μόνο εκείνη τον έβλεπε. Στο ξεκίνημα αυτής της συνταρακτικής ομιλίας υπάρχει στο διαδίκτυο και μπορείτε όλοι να την ακούσετε και να ωφεληθείτε τόσο. Στο ξεκίνημα αυτής της ομιλίας ένας πρόλογος που μαρτυρά τα θαύματα και τα θαυμάσια του Θεού. Ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος εμφανίζεται και ευλογεί το ακροατήριο. Μόνο η κυρία Αθηνά, η μακαριστή Αθηνά Σιδέρη τον βλέπει και ξεσπά σε δάκρυα δοξολογικά. Κάπου ακούσαμε πως στο ψυχοσάββατο το φετινό του Τριωδίου απαγορεύτηκαν τα κόλυβα και τα τρισάγια στα μνήματα των κεκοιμημένων. Η Αγία Πίστη των προγόνων μας κάτι τέτοιο θα μπορούσε, αδελφοί μου, να το αντέξει. Βέβαια, σε εκείνον τα χρόνια κάθε φορά που εσύ ετο η γη, οι άνθρωποι μιλούσαν για του Θεού την μάνητα και την θεομηνία. Πλέον οι όροι έχουν προσαρμοστεί στο μεστό από αγάπη για τον συνάνθρωπο σήμερα. Και έτσι κάθε φορά που το έδαφος κλονίζεται κάνουμε λόγο για φυσικές καταστροφές. Και πολλές φορές αυτές συνοδεύονται από υπόκοφους ήχους και ένα βουητό. Και κάποιος εκείνες τις μέρες, με αφορμή την πρωτοφανή σεισμική δραστηριότητα, έλεγε ότι είναι των ψυχών οι φωνές, άνθρωπος της προσευχής. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής έλεγε πως η οργή του Θεού είναι οδυνηρό αίσθημα εκείνων που παιδαγωγούνται. Αναμένουμε νέες απαγορεύσεις και απονεκρώσεις, μα και τις φωνές πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων αδελφών μας, σαν τον Παναγιώτη, το γιατρό, που επέστρεψε για να πει των ψυχών το ευχαριστώ.
Θα πάμε στο δάκρυ στο εγώ τώρα να ξαναδιαβάσουμε μια ιστορία που θα ρούμε πως είναι ταιριαστή με αυτές που ακούγονται σήμερα. «Κράτα το φως αναμένο», ο τίτλος της. Την πρωτακούσαμε σε ομιλία του Γέροντος Νίκονος του Αγιορείτη και την διασκευάσαμε σε ένα διήγημα που θα ρούμε πως στέλνει μηνύματα σε αυτούς που μένουν πίσω για το ιερό τους χρέος. Μικρό κορίτσι με εικονίτσες Αγίων και την μικρή Αγία Γραφή κάτω από το μαξιλάρι να συναντά στα όνειρά της το φως. Μόνο αυτό της έρχεται από τα περασμένα κάθε ξημέρωμα όταν πλαγιάζει μετά τον κανόνα της ως το πρώτο τάλαντο. Δεν θυμάται τα χρόνια που πέρασαν, δεν νιώθει την ανάγκη να νοσταλγήσει του χθες. Την κάνει χαρούμενη το σήμερα, το σήμερον του επιούσιου άρτου της ζωής, την μόνη μεριμνά της. Έχει βέβαια και τα διακονήματα εδώ στο μοναστήρι, το εργόχειρό της με τα κομβοσκήνια, τα ζωντανά, τους κήπους. Μ' αυτά άσκεφτα τα κάνει, δεν σπαταλά ψυχή για δάφτα, μόνο το σώμα και τον κόπο της αφιερώνει. Όλο το υπόλοιπο είναι της το χάρισε σε εκείνον, την αληθινή ζωή και την μητέρα της την και χαριτωμένη. Δεν λησμονά τους δικούς της βέβαια, που έρχονται να την δουν, μα είναι αλλιώτικη τούτη η αγάπη και δεν διαφέρει από αυτήν που καίει μέσα της για κάθε αδελφό της, που θα διαβεί την πύλη της μετανοίας της. Έτσι, όταν την ειδοποίησαν για τον πατέρα της που κοιμήθηκε απρόσμενα, δεν θρύνησε. Δεν έκανε όλα αυτά που γίνονται συνήθως με τα μυρολόγια και τους κοπετούς. Δάκρυσε όπως ο Κύριος και έφερε τον πατέρα της στη μνήμη, συγχωρώντας τον για κάθε φορά που την πίκρανε, ιδίως όταν έλαβε την μεγάλη απόφαση της αφιέρωσής της. Ένιωσε τώρα για πρώτη φορά εδώ και χρόνια την ανάγκη να ψάξει στο παρελθόν για εκείνες τις στιγμές της πατρικής αγκαλιάς, το χαμόγελό του, την καλόκαρδη ματιά του, την καλοσύνη του. Όχι σαν ελαφρυντικά, μα σαν απάντηση στην ξαφνική αγωνία που την κυρίευσε για τον αγώνα που μόλις εκείνος ξεκινούσε. Δεν ήταν σίγουρη αν είχε φροντίσει ο πατέρας της για την τακτοποίησή του. Κάθε φορά βέβαια που ερχόταν στο μοναστήρι μεριμνούσε με διάκριση να του υπενθυμίζει την μακαρία εγρήγορση στους χρόνους της Χριστότητος και της μακροθυμίας, το σωτήριο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Μα πάντοτε εκείνος πήγαινε την κουβέντα αλλού. Μην ανησυχείς, ξέρω εγώ», της έλεγε. «Μακάρι να ήταν έτοιμος ο πατέρας, να έχει καλήν απολογία», σκέφτηκε και πιάσε αμέσως το κομποσκήνι της το διακοσάρι. Ξεκίνησε να δέεται στον πολύ εύσπλαχνο δεσπότη των πάντων για την ψυχή του. Χιλιάδες μνήσθητοι έφυγαν για τον θρόνο του δίκαιου κριτή μαζί με δάκρυα και νηστεία και αγρυπνία. Ζήτησε και από τις αδελφές της να προσευχηθούν και από την γερόντισά τους την αγαπημένη. «Προσευχηθείτε, γερόντισα, για τον δούλο του Θεού Ελευθέριου. Ζητήστε αν είναι ευλογημένο πληροφορία για την ψυχούλα του». «Ναι, παιδί μου, θα κάνουμε όλες προσευχή και θα πάρουμε τηλέφωνο και στον γέροντα στο όρος να κάνουν σαρανταλίτουργο». Κύλησαν έτσι οι 40 ημέρες. Προσπαθούσε να καταλάβει κάθε φορά που συναντούσε την ηγουμένη από την έκφραση του προσώπου της αν είχε ανοίξει καθόλου ο ουρανός, αν υπήρχε καλή είδηση για την ψυχή του πατέρα της. Δεν ρώτησε βέβαια ξανά, μα η σιωπή της σοφής μητέρας την γέμιζε με λύπη, αφού λογισμοί απολίας της ψυχής του πατέρα της την κυρίευαν κάθε τόσο. Δεν σταμάτησε να προσεύχεται κάθε νύχτα για την ανάπαυσή του.
κάτι κι αν είχαν περάσει 5 ολόκληρα χρόνια από τότε που έφυγε, με επιμονή και πίστη προσευχόταν. Αυτό το νύχτωμα σκέφτηκε λίγο πριν την προσευχή να μελετήσει τους Αγίους Πατέρες, τους Αγγέλους εν σώματι. Πήρε να διαβάσει του Χρυσοστόμου τους θείους λόγους. Πάντα της άρεσαν τα ρητά του. Σταμάτησε μόλις διάβασε. «Κλάψον τους αμετανοήτους, κλάψον τους μηδέποτε μετανοήσαντες, εν το άδι ούκ έστι μετάνοια». Και ο μισόκαλος που πάντα περγάζεται την αιώνια συντριβή μας έγειρε και της επανέλαβε αυτό το τελευταίο ρητό. «Εν το άδι ούκ έστι μετάνοια, εν το άδι ούκ έστι μετάνοια». Αρέσκει το επίβουλος της ψυχής μας να μεταχειρίζεται ακόμα και αγιογραφικά αποσπάσματα προκειμένου να μας σαλέψει την διάνοια, να μας θολώσει την σκέψη. Εδώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει την Αγία Γραφή στο σαραντάριο όρος, όταν πείραζε τον Θεάνθρωπο. Δεν μπόρεσε να σκεφτεί καθαρά η Ανθία, η μοναχή. Αν και από μικρό παιδί τα διάβαζε, μόλις επαναλαμβανόταν συνεχώς εκείνη τη νύχτα το «εν το άδειου και στη μετάνοια», έξαφνα της φαινόταν ανώφελο το να προσεύχεται για την ψυχή του πατέρα της. Μόνο ευχήθηκε την σωτηρία, μα ένιωσε πλέον ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όσες φορές κι αν το μετέφρασε, όσες κι αν το ερμήνευσε, δεν μπορούσε να βρει λόγο για να συνεχίσει. Σκοτίνιασαν απότομα όλα μέσα της. Ξεκίνησε να λέει μόνο την ευχή του Ιησού, την μονολόγιστη. «Θα ρωτήσω αύριο την γερόντισσα», σκέφτηκε. Δεν πέρασε πολλή ώρα και βλέπει από το παράθυρό της κάποιον από μακριά να πλησιάζει με ένα φως. Της φάνηκε φακός. Παραξενεύτηκε γιατί πλησίαζαν μεσάνυχτα. «Κάτι θα συνέβη», σκέφτηκε, ίσως με την ηλικιωμένη μακρίνα που την περίμεναν τούτες τις μέρες. Άνοιξε την πόρτα του κελιού της και προσπάθησε να διακρίνει την μορφή. «Ποιος είναι? Ποιος είναι?» Δεν πήρε απόκριση και περίμενε να πλησιάσει. «Ακυλίνα, Ακυλίνα, εσύ είσαι? Ευλόγησον». Πάλι δεν ακούστηκε φωνή. Ήταν πυκνό το σκοτάδι εκείνης της νύχτας, αφέγγαρο σχεδόν. Σε λίγο αντιλήφθηκε πως δεν ήταν φακός αυτό που κρατούσε η φιγούρα, μα ένα μικρό φανάρι. «Περίεργο», σκέφτηκε. «Πού το βρήκε αυτό? Δεν ήξερα πως έχουμε». Έφτασε σημάτιση λεπτή φιγούρα κρατώντας το φανάρι. Το σήκωσε ψηλά και φωτίστηκε το πρόσωπό της. «Θεέ μου! Πατέρα, εσύ!» Μόλις που πρόλαβε να ψελίσει, ακούστηκε η γνώριμη φωνή του αδύναμη και παραπονεμένη. «Ένα φως είχα και αυτό μου το έσβησες». Άνοιξε τα μάτια της μετά από ώρες. Την βρήκαν σχεδόν λιπόθυμη πριν το μεσονυκτικό όταν ήρθαν, γιατί ανησύχησαν που δεν την είδαν στο καθολικό. Η γερόντισσα της μίλησε και γαλήνεψε την ψυχή της. Της φώτισε και πάλι τον εσκοτισμένο, τον πρόσκαιρα πλανεμένο νου της. Η μορφή του πατέρα της και το παράπονο του δεν την εγκατέλειψαν ποτέ από τότε. Έδωσε υπόσχεση στην ψυχή του αλλά και σε όλες τις αναγκεμένες ψυχούλες ποτέ να μην τις ξαναλυσμονήσει. Εκείνες δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, ούτε να αλλάξουν μόνες την κατάστασή τους. Αυτοί που μένουν πίσω όμως μπορούν και δεν πρέπει να λησμονούν διαρκώς, να κρατούν το φως αναμένο. Διασκευασμένη σε διήγημα από το Δάκρυστο Εγώ, το βιβλίο που εκδίδεται από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας, μια αληθινή ιστορία από προφορική εξιστόρηση του Γέροντος Νίκονος του Αγιορείτου, σε μια ομιλία του με τίτλο «Η ζωή μετά την ζωή». Έχει ξανακουστεί σε αυτήν την εκπομπή ολόκληρο αυτό το διήγημα, εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα,
Υπάρχουν στο διαδίκτυο, στο YouTube, αυτές οι εκπομπές με τον τίτλο «Από εμάς περιμένουν» και αυτοί και άλλες συναφείς. Τρία μέρη εκείνη εκπομπή, μπορείτε να τις αναζητήσετε. Και θα μείνουμε στο δάκρυ στο εγώ, να συναντήσουμε άλλη μια ευλογημένη ψυχή, αναγκεμένη, ορφανή ψυχούλα που πάντοτε έχει κάποιον να την φροντίζει εκεί που βρίσκεται. Το ρινιό μου, οι ορφανές ψυχούλες, και μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής ένα απόσπασμα από εκείνο το διήγημα με τον αδελφό μας που σε όποιες εκκλησίες έβρισκε ανοιχτές εκεί στην όμορφη Αθήνα. Έμπαινε μέσα ένα βεδιό κεριά, εναγιαζόντες και εναγιακοιμηθέντες, και άφηνε και ονόματα κυρίως και κοιμημένων να μνημονεύονται στη λειτουργία και στις παρακλήσεις. Πόσο τον ανάπαυε τούτη η συνήθεια που η γιαγιούλα του, η Σπυριδούλα του, είχε σπείρει από μικρό παιδάκι που ήταν. Τον φώναζε ακόμα και τώρα που μεγάλωσε στο σπίτι της, μεσημέρια του Σαββάτου και παραμονές των μεγάλων γιορτάδων, και τον έβαζε να γράφει ονόματα στο ψυχοχάρτη για το πρόσφορο. Πάντα καινούριο έδινε και δεν μπορούσε να καταλάβει όλους εκείνους που τα δίνουν έτοιμα και φωτοτυπημένα. «Θέλει και λίγο τον κόπο μας ο Θεός», έλεγε η γερόντισσα. «Γράφε, παιδάκι μου. Αχ, συγχώραμε που συνέχεια σε κουράζω. Τόσα χρόνια από μικρούλι, μα βλέπεις εκείνους τους καιρούς που γεννήθηκα στη Σαντορίνη πριν από 70 τόσα χρόνια, τα κορίτσια δεν τα στέλνανε σχολείο, μέναν αγράμματα τρομάρα μου. Γι' αυτό λοιπόν σε φωνάζω εσένα τόσα χρόνια, γέ μου. Γράψε τον παππούλη σου που έχει το όνομά του. Γράφε. Γράφε και τη Ρινούλα μου, παιδάκι μου. Ποτέ μην την ξεχνάς και τον άντρα της, τον Γιάννο. Κάποτε που έγραφε, θα ήταν δε θα ήταν στα 10 τότε ο Αριστομένης. Σταμάτησε για λίγο και την ρώτησε. «Ποιοι είναι αυτοί, καλέ νονά?» Έτσι την φώναζε τη γιαγιούλα του, μιας και εκείνη τον βάπτισε. «Ποιοι είναι αυτοί, καλέ νονά, που συνέχεια με βάζεις και τους γράφω? Συγγενείς μας ήταν». «Μόνο συγγενείς. Αδέλφια μου ήταν». «Είχες εσύ αδελφούς Ειρήνη και Ιωάννη?» ρώτησε τότε ο μικρός με έκπληξη. «Εννοώ πως τόσο πολύ τους αγαπούσα και τους νοιαζόμουν που πάντα έτσι τους ένιωθα σαν αδέλφια μου. Πριν τον Μεγάλο Πόλεμο ήρθαμε στον Πειραιά και μέναμε στην Καλλίπολη, σε μια γειτονίτσα κοντά στην Αγία Παρασκευή. Εκεί γέννησα και τη μάνα σου. Ήταν ωραία τότε. Φτώχεια μαύρη, δύσκολη ζωή, αλλά ψυχές καθαρές, στον Θεό δοσμένες. Σε μια διπλανή αυλή, σε ένα καμαράκι, ζούσε η Ρινούλα με τον Γιάννο, τον άντρα της. Κριτικοί και οι δυο. Δεν είχαν παιδιά, πιο φτωχοί και από τους φτωχούς, μα πάντα με το χαμόγελο και τον γλυκό τον λόγο. Μια σταλίτσα γυναίκα ήταν το ρινάκι μου. Περήφανοι άνθρωποι. Αγνή περηφάνεια, όχι του εγωισμού. Κοίταζαν να δίνουν περισσότερο παρά να παίρνουν. Μα και η φτώχεια τους αλίπητη. Έκανε όποτε έβρισκε κανένα μεροκάματο στο λιμάνι ο Γιάννος, μα έτσι αδύναμος που ήταν όλο αρρώστενε. Της έδινα ό,τι είχα κι εγώ, και ο παππούς σου ο συγχωρεμένος που ήταν πολύ σπλαχνικός και ελεήμων. Λίγα τρόφιμα, κανένα ρουχαλάκι ζεστό. Πού και πού την έστελνα και σε κανένα δικό μου θέλημα να μου ψωνίσει ή να μου ράψει τίποτα. Γιατί αλλιώς δεν άπλωνε να πάρει χρήματα. Μα μήπως κράταγε και τίποτα. Πάντα φρόντιζε και έβρισκε τρόπο να μας ανταποδώσει το καλό από το υστέρημά τους. Είχε και κάτι κοτούλες και όλο μας έφερνε φρέσκα αυγά και μας άφηνε. Χρόνια πολλά κύλησαν, δίπλα-δίπλα, σε χαρές, σε στερήσεις, σε λύπες. Αχ, το ρινιό μου, γι' αυτό σου λέω, παραπάνω από αδέλφια. Μετά που φύγαμε από εκεί, κοιμήθηκαν ξαφνικά ο ένας μετά τον άλλον. Πρώτα ο Γιάννης, μετά η Ρινούλα, λίγο μετά τον παππού σου. Το 1963, στα Άγια να είναι οι ψυχές όλων τους. Θα σκεφτόταν όλα τούτα κάθε φορά που έγραφε τα ονόματά τους.
Τώρα δεν χρειαζόταν την υπενθύμηση της νονάς του. Σαν να είχε τη φωνή της να του θυμίζει μαζί με τα πεθαμένα του, τους δούλους του Θεού, η Ειρήνη και η Ιωάννη. Δεν είχαν κανέναν δικό τους αφήσει πίσω. Γι' αυτό ένιωθε πάντα το χρέος του ιερό να τους μνημονεύει καθημερινά, μυστικά, δίχως να το γνωρίζει κανείς, ακόμη και τώρα που στα γεράματά της η γιαγιά του αραίωσε τα πρόσφορα και δεν τον φωνάζει πλέον τόσο συχνά για να γράψει ονόματα. Ήταν και αυτοί μέσα σε μια ομάδα και κοιμημένων ανθρώπων που έφυγαν μονάχοι, εκείνους που ο ίδιος τους αποκαλούσε ορφανές ψυχούλες. Ξημέρωσε Παρασκευή του Ακαθίστου του 2003. Σήμερα είχε το πρωινό του ελεύθερο να κάνει ολόκληρη την περιήγησή του στις αυλές του Κυρίου, τις τόσο αγνοημένες από τον σύγχρονο Αθηναίο, να θυμηθεί και όλες τις ορφανές ψυχούλες, λίγο πριν και τα 24 εφήμνια των χαιρετισμών προς την κυρία Θεοτόκο αντιχήσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. Μα πριν είχε σκοπό να επισκεφθεί την ονά του, να την καλημερίσει, να πάρει την ευχή της, δεν είχε να κάνει και πολύ δρόμο, μια μεσοτυχία τους χώριζε εξάλλου. Την βρήκε μαζί με τη μάνα του να ετοιμάζει τον γνωστό την 40η ταχυνό καφέ της. Στάθηκε και την καμάρωνε, 90 χρονών, ακόμα στα πόδια της, πάντα υπομένοντας και αυτή αγνά περήφανη να μην δυσκολέψει κανέναν. Το μόνο που ζητούσε καμιά φορά και τους αγκάρευε ήταν το να της αγοράζουν με δικά της χρήματα τρόφιμα, ζακέτες, πλεκτά, κάλτσες και φανέλες δήθεν για την ίδια. Μετά από λίγες μέρες πάλι το ίδιο ζητούσε. «Μα καλά βρε νονά», της έλεγε. «Ξανά μακαρόνια και ζάχαρες και κονσέρβες. Πότε τα έφαγες? Τα καινούρια ρούχα που χάθηκαν?» Μετά καταλάβανε ότι τηλεφωνούσε και ερχόταν μια φίλη της και τα μετέφερε σε φτωχούς, αναγκεμένους που γνώριζε, όπως τότε στην Γαλλίπολη. Δεν τον είχαν προσέξει λοιπόν που μπήκε και μιλούσε η γιαγιά του δυνατά στη μητέρα του. Και αυτή συγχωρεμένη σήμερα, η βασιλική μας. Άμα σου πω ποιαν είδα σήμερα το πρωί σε όνειρο ζωντανό στον ύπνο μου, ούτε το βάνιο νου σου, βασιλική. Το Ρινάκι μας. Θυμάσαι, από τον Πειραιά, αυτή που είχε τις κοτούλες στην αυλή και μας έφερνε αυγουλάκια. Και πώς την είδες, μάνα? Σου μίλησε? Άκουσα ότι χτύπησε το κουδούνι μας εδώ στο σπίτι μας. Πάω στην εξώπορτα να ανοίξω και την βλέπω μπροστά μου, όπως την ήξερα, μικροκαμωμένη, αδύνατη, με τα μαλάκια της πιασμένα, με την ποδίτσα της. «Αχ, Ρινάκι μου, Ρινιό μου», της είπα και την αγκάλιασα. «Ήρθες ξαφνικά και δεν μου μήνυσες να σου ετοιμάσω μια τσαντούλα να πάρεις κάτι μαζί σου?» «Άκυρα Σπυριδούλα μου, δεν χρειάζομαι τίποτα, μια χαρά είμαι. Ο κυραριστομένης μας φροντίζει, όλα μας τα έχει, δόξα το Θεό, δεν μας λείπει τίποτα. Ακούς, τόσα χρόνια να έχουν περάσει, 40 χρόνια από τότε που έφυγε ο πατέρας σου, ο Αριστομένης μου, και συνεχίζει να τους φροντίζει». Δεν είπε τίποτα, ούτε στη γιαγιά του, ούτε στη μάνα του, ούτε εκείνη τη στιγμή που βιαστικά απομακρύνθηκε μήπως και δουν τα δάκρυά του, μήτε ποτέ ως σήμερα που μου τα διηγήθηκε. Έλαβε το μήνυμα και ένα γλυκό ευχαριστώ από την Ρινούλα και όλες τις δικές του ορφανές ψυχούλες για το πόσο όνειση προσφέρει η μνημόνευση των κεκοιμημένων. Θυσία ηλασμού, συγχωρήσεως η Θεία Λειτουργία. Ποτέ να μην λησμονιέται τούτο, όπως και όλες οι καρτερούσες ορφανές ψυχούλες, όπως η Ρινούλα από την Γαλλίπολη Κρητικιά, που ποτέ του δεν την αντάμωσε, μα όσο θα αναπνέει θα την γράφει ακριβώς κάτω από το όνομα της πεφιλημένης της αδελφής, της μακαρίτης σας πλέον γιαγιάς, ή καλύτερα της νονάς του, της Σπυριδούλας. Μια αληθινή ιστορία, ένα απόσπασμα από αυτό το διήγημα από το Δάκρυστο Εγώ, όπως παραστατικά και ανυπόκριτα μας την διηγήθηκε εκείνος που την έζησε. 14 χρόνια μετά, προς δόξαν Θεού και ωφέλη αδελφών μας, πολύ σε ευχαριστούμε αδελφέ μου, εμείς και όλες οι ορφανές σου ψυχούλες, μα και όσες ξεχασμένες μετά από τούτην την αλήθεια σου θα αρχίσουν να λαβαίνουν της προσευχητικής μας μνήμης τα δώρα και τις φροντίδες.
Των ψυχών το ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής εδώ στις παρυφές του ψυχοσαββάτου, αυτής της τόσο σπουδαίας για την πίστη μας ημέρας. Να προσευχόμαστε για τον σύμπαντα κόσμο και για κάθε ψυχή και κοιμημένου ορθοδόξου αδελφού μας. Για όσους μας έβλαψαν, μας θύμωσαν, μας πίκραναν, μας δίωξαν, μας συκοφάντησαν, μας σκανδάλισαν, μας έβλαψαν τη φήμη την τωρινή και την ύστερη, με αγάπη ανυστερόβουλη και αρχοντική. Το έχουμε ξαναπεί, να μοιάζει με του Θεού. Όπως και για το Χριστό μας δεν υπάρχουν εν ζωή χαμένες υποθέσεις, έτσι και για όλους εμάς δεν πρέπει να υπάρχουν χαμένες ψυχές, ούτε ορφανές. Ας υιοθετήσει, ναι, η συμπονετική μας ψυχή τέτοιες ορφανές ψυχούλες. Και όλοι εμείς οι περιλυπόμενοι, ας μην σταματάμε ποτέ όσο ανασένουμε, να προσευχόμαστε αδιακρίτως για κάθε ψυχή που αναζητά το φως. Ένα κόλυβο με λίγα σπυριά σιτάρι, ένα πρόσφορο στη Θεία Πρόθεση και ένα Θεός χωρέστον. Έτσι ξεκίνησε η κυρία Μιχαήλα να μας προτρέπει, να μας λέει για αυτά που περιμένουν οι ψυχές, γιατί θα έρθει η ώρα που κι εμείς μόνο αυτά θα λαχταράμε, αδελφοί μου, και τίποτε άλλο. Διαβατάρικα πουλιά, έρχονται και φεύγουν, μόνο ψυχές να συγχωρούμε, κάποτε κι εμείς ανάπαυση να βρούμε. Το μέγιστο κληροδότημα των Αγίων Πατέρων και των ευλαβών προγόνων μας, η μυστηριακή βίωση της Ορθοδοξίας και η προσευχή για τις ψυχές, τα μνημόσυνα, τα κόλυβα, ο σπόρος που σαπίζει μα θα ανθίσει την Ανάσταση, καρτερούν οι ψυχές ξανά τη βοήθειά μας και εμείς εκείνο το συγκλονιστικό ευχαριστώ τους, των ψυχών το ευχαριστώ. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.